unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Paris New Eden, το παιχνίδι της Matagot για 2-4 παίκτες, περίπου 45 λεπτά, με ηλικίες 10 και πάνω και πολυπλοκότητα 2,3 στα 5. Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο το έχει σχεδιάσει ο Ludovic Maublanc, αγαπημένος σχεδιαστής και αυτός, και ο Florian Grenier, και η εταιρεία είπαμε που το βγάζει είναι η Matagot. Παιχνίδι που ανήκει στην κατηγορία City Building, χτίζουμε την πόλη, παιχνίδια με ζάρια που θα δείτε, και όπως θα δείτε και παιχνίδια επιστημονικής φαντασίας. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί είναι betting και bluffing, βάζουμε στοιχήματα και μπλοφάρουμε ουσιαστικά, κυρίως για το που θα πάμε και τι θα κάνουμε. Έχει deck bag and pool building και φυσικά έχει και drafting που είναι η επιλογή που κάνουμε με τα ζάρια που θα πάρουμε και ούτω καθεξής. Θεματικά έχει γίνει ένα μεγάλο event, έχει γίνει ένα γεγονός όπου ξαφνικά έχει αρχίσει να αυξάνεται τεράστια η βλάστηση στο Παρίσι, το οποίο το έχει καταστρέψει και μιλάμε για ένα θεωρητικά post-apocalyptic universe, αλλά όχι τα τόσο τρομακτικά όπως έχουμε δει, απλά η γλωρίδα έχει καλύψει τα πάντα και οι survivor, οι επιζώντες προσπαθούν να επιβιώσουν ξαναφτιάχνοντας και ξαναχτίζοντας τα πάντα και δημιουργώντας πάλι ουσιαστικά από την αρχή το Παρίσι όπως έπρεπε να είναι. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το όμορφο Dice Drafting Game. Το κουτί είναι matte, σκληρό χαρτόνι, όμορφη εικονογράφηση, ωραία χρώματα και ωραία εκτύπωση. Η Matagot γενικά βγάζει ωραίες παραγωγές. Έτσι. Όμορφη εικονογράφηση. Για να δούμε τι υπάρχει λοιπόν μέσα. Βρίσκουμε το φυλάδι οδηγιών σε διαφορετικές γλώσσες, δεν μας ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες. Εστιάζουμε στα αγγλικά. Τα περιεχόμενα, το breakdown από τα περιεχόμενα τι είναι τι. Ο σκοπός του παιχνιδιού, παίζουμε σε 4 σεζόν, πώς στείνουμε το παιχνίδι. Κάθε παίχτης έχει το δικό του refuge, οπότε θα μπορεί να προσπαθεί να μαζέψει επιζώντες διάφορες κατηγορίες και να ξαναχτίσει από την αρχή. Πώς παίζουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται σε 4 γύρους, όπως είπαμε, που είναι η σεζόν και κάθε σεζόν έχει 4 φάσεις. Να κάνουμε gather survivor, μαζέψουμε survivor, να πάρουμε κτίρια, να κάνουμε resolve το event και να ταΐσουμε τον κόσμο μας και να προετοιμαστούμε για την επόμενη σεζόν, τον επόμενο γύρο ουσιαστικά. Εδώ εξηγούνται όλα τι και πώς και τα λοιπά, πώς γίνονται όλα τα στάδια και πίσω υπάρχει μια σύνοψη για όλες τις ιδιότητες όλων των Tinker Powers και όλων των Secret Missions που υπάρχουν αντίστοιχα για τελικό σκοράρισμα. Διαφημιστικός κατάλογος της Matagot. Και εδώ βλέπουμε punchboard. Πολύ χαίρομαι ευθύς αμέσως που βλέπω linen finish χαρτόνι, πολύ πιο όμορφα από κοντά από ό,τι στις εικόνες. Χοντρό χαρτόνι, matte εκτύπωση και linen finish ποιότητα, πολύ ωραίο. Αυτά εδώ θα αφαιρεθούν γιατί εδώ μέσα θα μπαίνουν ζάρια καθώς θα επιλέγουν οι παίκτες. Αυτά τα δύο μην τα αφαιρέσετε ακόμα γιατί ανάλογα με τον. Και κρατήστε τα κιόλας, μην τύχουν και τα πετάξει κάποιος γιατί θα το δυσκολέψει, θα τον μπερδεύει πιο πολύ μετά. Τα καλύπτουμε αν παίζουμε αντίστοιχα 2 ή 3 παίχτες και τα αφαιρούμε μόνο όταν παίζουμε 4 παίχτες στο παιχνίδι αντίστοιχα. Επίσης πολύ ενδιαφέρον και όμορφο ότι ο κάθε παίχτης, όπως θα δείτε, έχει το δικό του refuge, το δικό του καταφύγιο. Κοιτάξτε πώς είναι αυτό εδώ. Τελείως διαφορετικό αυτό. Επίσης διαφορετικό αυτό εδώ. Πολύ όμορφη η παραγωγή. Ομολογουμένως ακόμα πιο ωραία από ό,τι δείχνουν οι εικόνες. Το αδικούν οι εικόνες στο δίκτυο. Είναι το καταφύγιο του refuge εδώ. Ουσιαστικά το κεντρικό κτίριο στο οποίο στείνουμε και θα αρχίσουμε να βάζουμε διάφορα κτίρια γύρω από αυτό. Φανταστείτε το σαν το κεντρικό μας σημείο αναφοράς. Και το τρίτο και τελευταίο που είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, τι άλλο βρίσκουμε. Βρίσκουμε τα πλακίδια των events που είναι αυτά εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, που είναι τα διάφορα events που θα έρθουν στο παιχνίδι. Και αυτά από linen finish χαρτόνι, πιο μεγάλα από ό,τι φαίνονται στις εικόνες. Ξαναλέω, πολύ χαίρομαι όταν από κοντά το παιχνίδι είναι ακόμα πιο ωραίο και πιο ποιοτικό από ό,τι περίμενες από τις εικόνες στο διαδίκτυο και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούσαν μέχρι στιγμής. Διαφορετικού τύπου events αυτά. Θα γυρίσουμε λοιπόν βίντεο για το πώς παίζει το παιχνίδι. Πολύ ευχάριστο παιχνίδι, πολύ ωραίο. Δείχνει. Εδώ τώρα κάνουμε το unboxing απλά. Και τέλος, αυτά εδώ. Επίσης, δείχνει όπως βλέπετε τον πύργο του Άιφελ που έχει γεμίσει με βλάστηση.
χαρακτηριστικό του τύπου της περιβαλλοντολογικής αλλαγής που έγινε και ουσιαστικά πρέπει να ξαναχτίσουν από την αρχή οι άνθρωποι. Αυτό το token αντικαθιστά όλα τα equipment tokens. Και μετά υπάρχουν και το BAT και το Binocular, το οποίο έχουν να κάνει με διάφορα abilities που κερδίζεις μέσα στο παιχνίδι, αν τα έχεις επιλέξει. Αυτά τα token έχουν να κάνουν με canned food, που είναι resource. Για κάθε farmer που δεν έχουμε, για να ταΐσουμε, θα πρέπει να έχουμε να δώσουμε μια κονσέρβα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ενδυνάμει πρώτες ύλες. Υλικά μάλλον που πρέπει να τα έχουμε, φαγητά στην καμία περίπτωση να τα καταναλώσουμε, αν δεν έχουμε αρκετούς εργάτες να ταΐσουμε τους refugee που μαζεύουμε στο heaven μας, στο καταφύγιο μας. Ωραία το κενά και αυτά, μια χαρά, λειτουργικά. Μετά υπάρχουν equipment tokens που είναι ammo, γιατί κάποιες αποστολές θέλουν να έχεις και το συγκεκριμένο τύπου στα κτίρια σου ειδικό, specialist, το πούμε έτσι, και τα συγκεκριμένα equipment, αν είναι brawler να έχει πυρομαχικά, αν είναι medic να έχει κάψουλες, φάρμακα και ούτω καθεξής. Ωραία. Και μετά υπάρχουν και αυτά τα resource, αυτά τα token, τα οποία αν τα δείτε από πίσω έχουν διάφορα faces του ζαριού. Τα ζάρια θα τα δούμε, είναι πάρα πολύ ωραία, και αφού τα πάρεις θα κάνεις flip και τα βάζεις από αυτή τη μεριά και ανήκουν στις κατηγορίες διαφορετικές. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι και ένα resource για τους επιλέγουμε και τους draftάρουμε ως die roll, που θα τα χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα πράγματα στο παιχνίδι, είναι και resource μέσα στο παιχνίδι κατά έναν τρόπο, τα θέλουμε για να κάνουμε πράγματα. Από το rulebook φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Το ταμπλό του παιχνιδιού θα το ανοίξουμε να το δούμε σε λίγο. Πολύ ωραία. Βλέπω ότι έχει εδώ αντίστοιχα και θέσεις για να μπουν, όπως βλέπετε. Πολύ ωραίο το insert, πολύ, πολύ όμορφο. Οπότε μην πετάξετε τα punch board, ένα ή δύο να μπουν από κάτω, από αυτά που ανοίξαμε μόλις, που ξεπαντσάραμε, για να τα φέρουν στο ίδιο ύψος και να μην φεύγει τίποτα μετά από πάνω. Τα ζάρια, custom ζάρια, έχουν 6 πλευρές, 5 για τους διαφορετικού είδους κατοίκους, που είναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέει το παιχνίδι, συγκεκριμένα πώς αναφέρει, θα δω να σας τους πω. Με το όνομα που τους δίνει. Αυτοί είναι οι Tinkerers, αυτοί είναι με το πορτοκαλί, αυτοί με το Mauve είναι οι Sages, με το μπλε είναι οι Farmers, με το πράσινο είναι οι Healers, οι γιατροί, με το κόκκινο είναι οι Brawlers, Muscle, και το μαύρο είναι Balladeer, ουσιαστικά. Ωραία custom ζάρια, αυτά θα τα επιλέγουμε διάφορες τοποθεσίες μέσα στο ταμπλό. Εδώ θα μπαίνουν τα διάφορα resources, οπότε και εδώ υπάρχουν θέσεις για αυτά τα token, όπως επίσης και αυτά, όπως βλέπετε, τα έχουν και pre-printed, πάρα πολύ καλή ευχάριστη έκπληξη αυτό το insert, πολύ καλύτερο εγώ, πολύ καλό να υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες, μας αρέσουν πάρα πολύ, μας ξαφνιάζουν, θα έλεγα. Ωραία. Markers για τα tracks του παιχνιδιού, να δούμε που θα μπουν, και οι κάρτες έχουμε τις εξής κατηγορίες καρτών. Ξεκινάμε πρώτα με τις κάρτες των buildings, τα κτίρια δηλαδή, τα οποία χωρίζονται και στο πίσω μέρος με βάση το είδος του εργάτη, ήρωα, χαρακτήρα, όπως θέλετε πείτε το. Αυτοί λοιπόν είναι οι κάρτες, δεν είναι linen finish, είναι matte όμως. Okay. Δεν ξέρω αν υπάρχουν sleeve για αυτές. Η εικονογράφηση είναι αρκετά ωραία, διαφορετική, ξεκάθαρα τα εικονίδια. Επίσης πολύ πιο ωραία από κοντά, πάλι σε σχέση με τις εικόνες που υπήρχαν στο διαδίκτυο. Δείχνουν ένα φουτουριστικού τύπου κτίρια. Σημασία έχουν και τα εικονίδια, οι άνθρωποι που έρχονται μαζί όταν παίρνεις ένα τέτοιο κτίριο και να το επιλύεις, ανάλογα με το ποιος έχει τους περισσότερους και ούτω καθεξής. Θα τα δούμε αυτά. Εδώ είναι τα κτίρια των Farmers, με το πράσινο, με το μπλε.
αυτά εδώ. Και έχουν και αυτοί διαφορετικά εικονίδια, όπως βλέπετε. Έχουν πολλούς farmers, δηλαδή τα κτίρια της κατηγορίας έχουν σε μεγάλο βαθμό τους τύπου εργάτες που έχει από πίσω το κτίριο, αλλά έχουν και άλλα πράγματα, όπως βλέπετε. Μιλάμε λοιπόν κυρίως για farmers. Σε παιχνίδι 2-3 παιχτών ανοίγουν 2 κάρτες κάτω από κάθε θέση στο ταμπλό, ενώ σε παιχνίδι 4 παιχτών ανοίγουν 3, αν θυμάμαι καλά. Healers με τα δικά τους κτίρια. Okay. Brawlers. Είναι αυτοί εδώ. Και εδώ κυρίως βλέπουμε ammo, icons και brawler icons επίσης. Και τέλος tinkers που είναι αυτοί εδώ. Και υπάρχουν και abilities στις κάρτες αυτές που εξηγούνται στο πίσω μέρος του φυλαδίου, που μας βοηθάνε μέσα στο παιχνίδι πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το ένα deck και ας δούμε και το άλλο, το οποίο έχει αυτού του τύπου τις κάρτες. Αυτές, αν θυμάμαι καλά, είναι οι αποστολές missions, στις οποίες όταν τις εκπληρώνεις μπορείς να τις ανοίξεις και να προσέχεις το κτίριο αν είναι κτίριο, ή αν λένε end πάνω θα τις χρησιμοποιήσεις για να σκοράρεις πόντους νίκης στο τέλος, με βάση τις περιγραφές που έχουν. Όλα αυτά εξηγούνται στο πίσω μέρος του φυλαδίου οδηγιών, οπότε μη σας ανησυχήσει. Κάθε κάρτα περιγράφεται για να μπορεί να καταλάβει κανείς ακριβώς πώς θα σκοράρει στο τέλος, αν είναι end. Αν είναι όμως τέτοια, είναι ουσιαστικά σαν και τα άλλα κτίρια, απλά θα την ανοίξεις όταν έχεις τις προϋποθέσεις να την προσθέσεις στο haven σου, στο καταφυγιό σου. Αυτά είναι τα περιεχόμενα. Το τελευταίο που θέλω να σας δείξω και το πιο ενδιαφέρον είναι και το ταμπλό, το οποίο κοιτάξτε έχει και εικονογράφηση και art από πίσω. Υπέροχο. Είναι σκληρό χαρτόνι, έχει το εξώφυλλο του παιχνιδιού, πολύ ωραίο. Linen finish και πάρα πολύ χοντρό, θα έλεγα. Ποιοτικό, κοιτάξτε πως έχουν κάνει την άκρη, το έχουν γυρίσει, δέσει πάρα πολύ ωραία. Flat τελείως. Θα το περάσω λίγο από πάνω προς τα κάτω. Βλέπουμε λοιπόν τους πόντους νίκης γύρω γύρω από το ταμπλό και βλέπουμε διάφορες τοποθεσίες. Εδώ θα βγουν διάφορα ζάρια, έτσι, που θα πηγαίνουμε να τα κάνουμε draft μέσα από τις περιοχές, το τρένο, στο λιμάνι και το καθεξής αντίστοιχα. Και κάτω, ενώ κάτω από κάθε τέτοιο deck θα υπάρχουν τα κτίρια που θα ανοίγουν για να μπορούμε να δούμε ποιος έχει τις περισσότερες, το majority σε κάθε είδος κατηγορίας χαρακτήρα ανάλογα τα ζάρια που επέλεξε, για να κερδίσει και να επιλέξει κτίρια και να τα προσθέσει στο καταφύγιο του. Πάρα πολύ ωραίο το ταμπλό, πολύ όμορφο, πολύ ποιοτικό και γενικά μέχρι στιγμής ό,τι έχω δει η παραγωγή είναι πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ να το δοκιμάσουμε, έχω ακούσει καλά λόγια. Με την πρώτη ευκαιρία θα το ρίξουμε στο τραπέζι και θα παίξουμε Paris New Eden και θα γυρίσουμε How to Play Video για το παιχνίδι.